Για ακόμα μία φορά το Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας τίμησε την επανάσταση του 1821 διοργανώνοντας τις περίφημες λαμπαδιδρομίες. Πρόκειται για την αναβίωση του εθίμου των λαμπαδιφοριών, εις ανάμνηση των επαναστατικών γεγονότων του 1821 και προς τιμήν των σιδηροκαστριτών αγωνιστών της εποχής. Η λαμπαδιφορία Σιδηροκάστρου Τριφυλίας είναι ένα μοναδικό ιστορικό έθιμο με πανελλήνια προβολή και χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Το έθιμο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν κληρονομιά του Σιδηροκάστρου, ενός ιστορικού χωριού με μεγάλη προσφορά στους εθνικούς αγώνες, τα γράμματα και τις τέχνες. Θεωρούμε χρέος μας να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη, να τιμούμε τους ήρωες οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος και να μεταλαμπαδεύσουμε και στους νεότερους όλα τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν δώσει και μια άλλη εικόνα και μια άλλη τροπή στην ιστορία μας. Και εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να τα παραδείγματα όλων αυτών οι οποίοι μας αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να τα ενστερνιστούμε και να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας αφιέρωσε τις φετινές λαμπαδιφορίες στη μνήμη του πρώην αντιδημάρχου Τριφυλίας Σπύρου Χρονόπουλου για την αγάπη του στο Σιδηρόκαστρο και την έμπρακτη στήριξη του εθίμου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε στην κοινότητα του Σιδηροκάστρου, μια πολύ ιστορική κοινότητα με μεγάλη συμβολή στην Επανάσταση του 21 και αναβιώνουμε όλα τα έθιμα έτσι όπως έρχονται από τους προγόνους μας και τα κρατάμε ζωντανά μέχρι και σήμερα. Σήμερα γιορτάζουμε τον τρόπο που χάρηκαν την Επανάσταση οι κάτοικοι με τις λαμπαδοφορίες, ένα ξεχωριστό γεγονός που όπως το βλέπετε το χαίρονται όλοι. Η Δημοτική Αρχή έβαλε ένα πρόταγμα να αναδείξουμε την ιστορία και τη συμβολή της Τριφυλίας και των Τριφύλιων Αγωνιστών του 21 στη μεγάλη παλιγέννηση του έθνου μας. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τριφυλίας, η τοπική κοινότητα Σιδηροκάστρου, ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας και η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία.